τους πρώτους υποψηφίους της παράταξης Κοινό των Υπηρωτών για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων παρουσίασε ο επικεφαλής της παράταξης και υποψήφιος περιφερειάρχης Γιώργος Ζάψας. Και για μία ακόμη φορά έδωσε το στίγμα της παράταξής του, έναν οδικό άξονα, όπως είπε, με βάση τον οποίο επιθυμεί να κινηθεί, με στόχο η περιφέρεια Ηπείρου να καταστεί μια περιφέρεια με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Θέλουμε να βλέπουμε την περιφέρεια Ηπείρου όχι σαν την τελευταία περιφέρεια της Ευρώπης, αλλά σαν μια περιφέρεια με τεράστια περιθώρια ανάπτυξης. Η Ήπειρος πρέπει μακροπρόθεσμα να κατακτήσει τη θέση της στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε, σαν μια σύγχρονη και πρότυπη, γιατί έχει όλες τις δυνατότητες, περιφέρεια. Δυνατότητες που δεν τις αξιοποίησαν όσοι τη διοίκησαν τα προηγούμενα χρόνια. Ή έστω και με αργό ρυθμό ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των περιφερειών, η εκχώρηση διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων και από τα τομεακά προγράμματα και η συνεχής αναβάθμιση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας είναι στοιχεία που πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά μέσα από την ανασυγκρότηση των υπηρεσιών και κυρίως μια δημοκρατική και ανοιχτή διαδικασία σε γνώση όλων και συνεννόηση με όλους τους αυτοδιοικητικούς και παραγωγικούς φορείς. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μαζί με όλες τις επιτροπές του, το Αναπτυξιακό Περιφερειακό Ταμείο, την Αναπτυξιακή Ηπείρου, να είναι εκείνοι που θα χαράσουν τη στρατηγική της περιφέρειας, όχι να διεκπεραιώνουν τυπικά ζητήματα. Ο στρατηγικός στόχος της δικής μας παράταξης είναι μακροπρόθεσμος και είναι η δίκαιη ανάπτυξη, με τους όρους που όλοι μαζί θα συναποφασίσουμε και θα θέσουμε. Αποτελεί σημαντική αναγκαιότητα η εκπόνηση και η υιοθέτηση ενός στρατηγικού σχεδίου επενδύσεων στις μεταφορές στο επίπεδο της περιφέρειας Ηπείρου, το οποίο θα εναρμονίζεται με το εθνικό σχέδιο. Προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των οδικών υποδομών, για τους οποίους έχουμε μιλήσει πολλές φορές, η σύνδεση του λιμανιού της Οικουμενίτσας με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο μέσω Ιωαννίνων Καλαμπάκας, μιλάμε για το τρένο στην Ήπειρο. Κρίσιμης επίσης σημασίας ζητήματα για την ανάπτυξη της Ηπείρου αποτελεί η τροφοδότησή της με φυσικό αέριο. Αυτά τα ζητήματα είναι πάγια αιτήματα εδώ και χρόνια και πρέπει σε ορατό χρόνο να ικανοποιηθούν. Στο νέο περιβάλλον που θα κινηθεί πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση με την θεσμοθέτηση του κλεισθένη και την εφαρμογή της απλής αναλογικής, επιβάλλονται οι συνεργασίες σε κάθε επίπεδο. Αποδεχόμενη το νέο πλαίσιο η παράταξή μας, ιεραρχεί ως σημαντική προτεραιότητα τη συνεργασία της με τα Δημοτικά Συμβούλια και τους Δημάρχους των Δήμων της Περιφέρειας. Ακολούθως, ο κύριος Ζάψας παρουσίασε τους 16 πρώτους υποψηφίους για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, ενώ οι υπόλοιποι θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Μαρτίου, οπότε θα έχουν ολοκληρωθεί τα ψηφοδέλτια αλλά και το πρόγραμμα της παράταξης. Τις επόμενες ημέρες, αντίστοιχες παρουσιάσεις υποψηφίων αναμένεται να γίνουν και στην Άρτα και τη Θεσπρωτεία. Η Αγλαία Ζούκη είναι διοικητική υπάλληλος. Ο Νίκος Οβράνος, εκπαιδευτικός διευθυντής στο 8ο Γενικό Λύκειο Ιωαννίνων. Ο Κώστας Γιωτάκης, πολιτικός μηχανικός, πρώην Γενικός Διευθυντής της ΔΕΙΑ Ιωαννίνων. Ο Γιάννης Οδάφλος, φοιτητής Ιστορικού Αρχαιολογικού Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ο Νίκος Καρατζένης, φιλόλογος συγγραφέας, η Γεωργία Κυριακάκου, χημικός, πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου Κερκίδας Λευκάδας και της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Ο Νίκος Λάκας, συνταξιούχος της Γαλακτοβιομηχανίας Δοδόνη, πρώην γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων στη Γαλακτοβιομηχανία, παλιό μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου του Ρίγα Φεραίου από το Γεροπλάτανο. Ο Παύλος Λιλής, πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος του Δήμου Ιαννητών, μέλος της αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Τμήματος Ηπείρου. Ο Νίκος Μάνθος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών. Αντώνης Μαυράκος, υπάλληλος στην αποκεντρωμένη διοίκηση, πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου Δυτικής Μακεδονίας, Γενικός Γραμματέας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, μέλος του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΔ. Βασίλης Οικονόμου, ηλεκτρολόγος μηχανικός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων. Ο Άρης Πέγκος, μηχανικός παραγωγής και διοίκησης
εκπαιδευτής καταδύσεων, συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωνίων. Ο Γιώργος Σταμάτης, γιατρός επιμελητής της πρώτης γενικής ιατρικής, της πρωτοβάθμιας γενικής ιατρικής στο Κέντρο Υγείας Κόνιτσας. Ο Θόδωρος Χολέβας, αρχιτέκτορ μηχανικός, Μανώλης Παπαμιχαήλ, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο Τμήμα Χημίας. Ο Σπύρος Οντάνης, καθηγητής φυσικής αγωγής, προπονητής πάλης, αντιπρόεδρος στο ΠΕΑΚΙ. Τους ευχαριστώ όλους για την συμμετοχή τους και η ανακοίνωση των υπολείπων θα μας απασχολήσει προς το τέλος του Μαρτίου, υπολογίζουμε, όταν θα ανακοινώσουμε και το ολοκληρωμένο πρόγραμμα της παράταξης. Όσο για τις συνεργασίες, ο κύριος Ζάψας σημείωσε πως η κάθε παράταξη θα καταθέσει το πρόγραμμά της, η κάλπη θα βγάλει το αποτέλεσμα και τότε οι συνεργασίες θα είναι πιο εφικτές, ξεκαθαρίζοντας πως δεν διατίθεται να μπει στη λογική του αντικαχρημανικού μετόπου. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική του αντικαχρημανικού ή του αντικαχρημανισμού. Δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Πραγματικά, την πρότασή μας θα τη διαμορφώσουμε έχοντας τις δικές μας αρχές, θα συμπεριληφθούν όλα αυτά στο πρόγραμμά μας, θα καταθέσουμε το πρόγραμμά μας. Η κάθε παράταξη, η κάλπη με βάση την απλή λογική θα δείξει το αποτέλεσμα και τότε οι συνεργασίες θα είναι πιο εφικτές.